Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σε όλε και σε όλου, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου. Ε, κρατάμε ακόμα θερμοπύλες εδώ στο, στα κεντρικά του καναλιού. Ε, θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την διακήρυξη τη Αθήνα. Τα επακόλουθα αυτή, τα οποία έχουμε ήδη αρχίσει να τα βλέπουμε, έχουμε νέα από την Τουρκία. Οι Τούρκοι μα λένε τι πραγματικά συμβαίνει. Καταλαβαίνετε πράγματι πως δεν μπορούμε να μάθουμε από τη χώρα μα τι πραγματικά συμβαίνει. Το καθεστώ το οποίο μα κυβερνάει είναι άκρο. Ε, κρατάει τι πληροφορίε του τον εαυτό του για να μην διαρρεύσει κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία ή την επιβίωσή του. Άρα γίνονται όλα κρυπτό, όλα γίνονται πίσω από την πλάτη μα. Ε, Επίση, θα μιλήσουμε λίγο και για του Χούθη, για την τελευταία, τις τελευταίες τέσσερις εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει και απειλεί τη διεθνή πλοΐα και θα μιλήσουμε για το θέμα του Ισραήλ και την πραγματική λύση που θέλουν να δώσουν οι Ισραηλοί στο θέμα της Γάζας. Για να δούμε τα θέματά μας. Αν θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι μπορείτε να το κάνετε μέσω του Patreon πλέον όπου βρισκόμαστε στην ελόγω εφαρμογή ε, μπορείτε να μεταφερθείτε εκεί θα βρείτε τους συνδέσμους από κάτω ε, στην περιγραφή του βίντεο και έχετε δύο τρόπους, δύο επίπεδα υποστήριξη του καναλιού έτσι ώστε και να βοηθήσετε στην, στο να συντηρηθεί το κανάλι και να παραμείνει ζωντανό να βοηθήσετε στο να επεκταθεί, να δυναμώσει είτε υλικοτεχνικά να δυναμώσουμε το κανάλι με νέου ανθρώπου που θα μα βοηθήσουν στην παραγωγή αυτών των βίντεο και το κυριότερο να το διαφημίσουμε για να πάνε αυτά τα βίντεο αυτή η ε, θεώρηση πραγματικότητα, αν θέλετε, η ελεύθερη και όχι υποκινούμενη και υποκαθοδηγούμενη σε όλο και περισσότερου Έλληνε, σε όλε και περισσότερε Ελληνίδε. Καλησπέρα σας φίλε και φίλοι. Θα ξεκινήσω με τα θέματα τη διακήρυξη μεταξύ Μιτσοτάκη και α, Ερντογάν. Μια διακήρυξη που όπω έχω εξηγήσει βρίσκεται στην, σε αυτό το ντόμινο των υποχωρήσεων Αιγαίου, στο Αιγαίο. Είναι το τελευταίο, αν θέλετε, ε, η τελευταία, το τελευταίο, ε, τελευταία δράση της Ελλάδος τελευταία πράξη της Ελλάδος σε αυτήν την πολιτική κατευνασμού υποχωρήσεων και παραχωρήσεων προς την Τουρκία. Μετά τη ε, Βέρνη, μετά τον Ταβός, μετά τη Μαδρίτη, φτάσαμε στην Αθήνα για να δούμε την ε, τελευταία πράξη του δράματος το, των παραχωρήσεων στο Αιγαίο. Θέλω λίγο να δούμε τι λένε οι Τούρκοι, οι οποίοι πλέον έχουν ε, ε, χαλαρώσει και μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα να μα αναλύσουν τι πραγματικά σημαίνει αυτή η συμφωνία. Δυστυχώ δεν πρόκειται να μάθουμε από τι ελληνικέ φωνέ, αυτέ που κυριαρχούν μάλλον στα μέσα μαζική ενημέρωση, για το τι ακριβώ ε, δώσανε οι κυβερνητικοί. Θα σα καλέσω να δείτε οπωσδήποτε το αυριανό βίντεο. Το αυριανό βίντεο έχει να κάνει με του εξοπλισμού, το πάγωμα των εξοπλισμών, τον γκριζάρισμα του Αιγαίου από το Μητσοτάκι. Την φιλανδοποίηση στο στράτευμα που θέλει να προωθήσει ο Δένδια και την, ε, είπαμε, πάγωμα εξοπλισμών, να αποστρατικοποίηση να των νησιών. Δείτε το αυριανό βίντεο για να καταλάβετε σε ένα μεγάλο βαθμό τι έχει γίνει μετά την, μετά την Αθήνα, μετά από αυτή τη συνάντηση, Δένδια και ε, Μητσοτάκη, συγγνώμη, και Ερντογάν στην Αθήνα. Λένε λοιπόν οι Τούρκοι, αναλύοντα αυτήν την συμφωνία και ουσιαστικά προβλέποντας τη μελιγενέστε μετά από, το και, από τη γη και είδωρ που έδωσε ο Μητσοτάκης στην ε, τουρκική πλευρά λένε λοιπόν οι Τούρκοι ότι ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για την ε, αναθέρμανση των ευρωτουρκικών σχέσεων μετά από αυτή τη συμφωνία Υπάρχει, λέει, τεράστια, τεράστια να βελτιωθούν ουσιαστικά οι σχέσεις και να υπάρξει ε, πρόοδος μεταξύ της ε, Τουρκία και τη Ευρώπη και δει στο ζήτημα τη σύγκληση τη Τουρκία προ την Ευρώπη, δηλαδή τα θέματα λίγο πριν την ε, ενσωμάτω, την ένταξή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι αυτά τα θέματα, είναι το θέμα με τι βίζε, που δυστυχώ εδώ οι κυβερνητικοί το ξεκίνησαν το πρώτο βήμα με τα νησιά. Ήταν το μοντέλο το οποίο χτίσαν, τελικά ήταν πολύ ύπουλο. Το περάσανε όσο το έχουν ανάγκη τα νησιά, τουρισμό κτλ. Αλλά είναι πολύ το σκεπτικό τη Νουδού. Έφτιαξε τη μακέτα για να μπορούν οι Τούρκοι να ζητήσουν κάτι αντίστοιχο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πούνε: Κοιτάξτε, εδώ λειτουργεί, δεν υπάρχει θέμα. Τηρούμε τι 7 μέρε κτλ. Ε, χωρί να διαμαρτύρονται οι Έλληνε. Στι κάτω διαμαρτύρονταν οι, οι Νουδούλοι και να μην το τηρούσαν οι Τούρκοι. Θα γνέφαν, θα λέγανε: Ναι, ναι, ό,τι πει ο πασά εδώ. Τα χανούμια. Άρα θα πούνε οι Τούρκοι: Λειτουργεί το μοντέλο με τι βίζε, δώστε το μα και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Και το άλλο είναι βέβαια το εμπόριο. Η τελωνιακή σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θέλουν οι Τούρκοι και εδώ πάλι κάναμε εξυπηρετήσει με συμφωνίε τη επιμέρου συμφωνία, όχι τη διακήρυξη των ανικάνων, αλλά τι συμφωνίε των υπουργών. Λένε οι Τούρκοι λοιπόν ότι εδώ, μετά από αυτή τη συμφωνία, οι Έλληνε, ενώ το προφανώ Έλληνε, εντάξει, την κυβέρνηση εννοεί, οι, οι α το περιορίσουμε εκεί, θα μειωθεί η επιρροή της Ελλάδο στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκή Ένωσης σχετικά με την προσέγγιση της Ευρώπης με την Τουρκία λόγω αυτής της διακήρυξης. Θεωρούν οι Τούρκοι <συσκλένω> 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 θα πνιγώ, θα δεν, δεν, ξέρω θεωρούν οι Τούρκοι ότι, έχει, ότι θα μειωθεί η επιρροή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τι σημαίνει αυτό οι... τα παράπονα των Ελλήνων Στι Βρυξέλλε, ότι μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω σύγκριση με του Τούρκου, γιατί ένα, δύο, τρία μα πειράζουν, μα ενοχλούν, μα απειλούν κτλ. Λόγω αυτή τη συμφωνία έχει ξεπληθεί. Σα εξηγώ τι λένε οι Τούρκοι. Έχει ξεπληθεί σε τέτοιο βαθμό το οτιδήποτε επιθετικό έχει κάνει αντίο μα η Τουρκία, που πλέον έχει χάσει η ελληνική πλευρά, η Ελλάδα. Δυστυχώ με αυτού που έχουμε, έχει χάσει η ελληνική πλευρά με τα θρασίμια που μα καταδυναστεύουν την δυνατότητα. Να ασκεί πιέσει για τι ευρωτουρκικέ σχέσει. Έχει δώσει λευκό χαρτί ουσιαστικά, λευκή επιταγή, μάλλον. Έχει δώσει λευκή επιταγή με την προσέγγιση αυτή, με, την, με το σύμφωνο αυτό, με τη διακήρυξη. Δεν μπορεί η Ελλάδα, δεν νομιμοποιείται, και πλέον θα ήταν και αστείο να το κάνει, εκτό από το ότι δεσμεύεται από ό,τι φαίνεται από συμφωνίε να το κάνει, να μην ζητήσουμε από του Ευρωπαίου. Ε, να μην ζητήσουμε κάποιε κυρώσει, για παράδειγμα, κατά των Τούρκων, ή να μην υπάρξει ευάθυνση των σχεσεων τουρκιας Τουρκία-Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα έχουμε δεσμευτεί από ό,τι φαίνεται να μην γίνουν, να μην τα κάνουμε. Αλλά δεν θα μπορούσε κιόλα η Ελλάδα πλέον, λέει η τουρκική πλευρά, μετά από αυτή την προσέγγιση. Έχει χάσει αυτό το χαρτί. Το έδωσε αυτό το χαρτί. Δώσαμε λοιπόν το χαρτί. Τι έδωσα ο Τσοτάκη, μην πούμε τι έδωσε τώρα. Γράψτε εσεί τι έδωσε. Μπορείτε να τα γράψετε πολύ πιο ελεύθερα από ό,τι εμένα. Μαζί με όλα αυτά που έδωσε προσωπικά, σαν κόμμα, σαν δυστυχώ σαν κυβέρνηση, έδωσε και την, ε, το, το χαρ, διπλωματικό χαρτί που είχε ουσιαστικά ο Ελληνισμό να ζητάει από την Ευρώπη να ε, υπάρξει μια σκλήρινση τη τάση τη κατά τη Τουρκία, επειδή η Τουρκία μα απειλεί. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό όταν του ξεφμενεί, του βάζει το κρεβάτι σου και σε ε, ε, μπαίνει σπίτι σου κτλ. Προφανώ, και του λέει ελάτε περάστε, καθίστε, τι θέλετε να γυμνώσουμε τους, τα νησιά μα, να παγώσουμε του το κ.ο.κ. Προφανώ στάλθηκαν μηνύματα εδώ παραχώρηση αυτού του δικαιώματο που έχουν όλα τα 27 μέλη να ζητούν, να ασκούν βέτο κτλ. Αυτό το χάσαμε. Αφενό το δεσμευθήκαμε. Είμαι σίγουρο παρόλο που δεν, ε, μας το, δεν το δημοσιο, δημοσιο, δημοσιοποίησε κανένα, αλλά ποτέ δεν ξέρει αν, θα, θα μα το, το πει και κάποιο, μπορεί και από την τουρκική πλευρά. Γιατί αυτό που μα λένε όμω από την τουρκική πλευρά είναι ότι χάσαμε το δικαίωμα να ζητάμε από τους Ευρωπαίους να κάνουν κάτι μιας και τους προσεγγίζουμε τους Τούρκους. Μάλιστα. Ε, ναι. Εδώ λοιπόν το ακόμα χειρότερο είναι πως υπάρχει ένα ζήτημα λέμε τους ε, Ελληνοκύπριους δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία εννοεί ε, η, 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 τουρκική ανάλυση της συμφωνίας λέει ότι ειδικά αν τα βρούμε περισσότερο και υπάρξει μια συμφωνία Τουρκίας και Ελλάδος οι Ελληνοκύπριοι ουσιαστικά θα μείνουν μετέωροι και θα εξαφανιστούν στο υπόβαθρο, στο, στο, θα, θα, παραμεριστούν μάλλον. Το οποίο προφανώς θα έχει θετικές ε, ε, επιπτώσεις στη σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε. Εάν συνεχιστεί λέει, αυτή η προσέγγιση του χαμογελαστού Mr. Bean Ελλάδος-Τουρκίας τότε η Ελληνοκύπρη η, το, η Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή θα μείνει μετέωρη μετέωρη η, Ελληνική, η Κυπριακή Δημοκρατία και θα εξαφανιστεί στο, θα μπει στο πίσω κάθισμα στο ράφι όπως έκανε και ο Παπανδρέου ε, στο Νταβός που την έβαλε την Κύπρο στο ράφι έτσι λοιπόν λένε εδώ οι Τούρκοι ότι έβαλε ουσιαστικά την, στην, στο ράφι και την, και, την Κύπρο και ο Μητσοτάκης στην Κύπρο η Κύπρος λοιπόν στο ράφι και στον αέρα αυτή είναι η ερμηνεία για να καταλάβετε τι έγινε σε αυτή την εγκληματική συμφωνία του Μητσοτάκη και των Ουδούλων. Παράλληλα, οι Τούρκοι, όπω μα λένε εδώ, ενδυναμωμένοι από όλε αυτέ τι εξελίξει, απαιτούν πλέον, προσέξτε, επιπλέον για, την, ε, για, να δώσουν το πράσινο φως στον ανταχθήτη της Σουηδία στο ΝΑΤΟ, που είναι μια, κρατάει όλη τη συμμαχία ουσιαστικά εχμάλωτη σε ομοιρία η Τουρκία, αντί για να την καταγγέλει ο Μητσοτάκης είναι η ξεπλήστρα του. Ε, λέει λοιπόν ότι μετά την Μητσοτάκη Χανούμ εξυπηρέτηση, η Τουρκία τώρα κλιμακώνει και ζητάει όχι μόνο F-16, από την Αμερική, αλλά και από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει επιβάλει ένα εμπάργο πώληση εξοπλισμών για μία επανδρομένα για ντρόν δηλαδή, στην, στην, εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν που κάνει τα ντρόμ Του έχει βάλει εμπάργκο για τι θηριωδίε του Ερντογάν. Το, το, κάνουν μόνο του το εμπάργκο. Δυτικέ χώρε κάνουν μόνο του εμπάργκο κατά τη Τουρκία και η Ελλάδα ξεπλένει την Τουρκία για τι αθυσιδοσίε τη. Δηλαδή η Τουρκία είναι πειρατή, δεν ζητούμε να μπουν εμπάργκο και τα βάζουν μόνο του άλλε χώρε δυτικέ και εμεί ξεπλένουμε του Τούρκου και βοηθάμε του Τούρκου να ξεφύγουν από το εμπάργκο που βάλαν μόνοι στι μόνο δυτικέ χώρε. Να καταλάβετε την, την, τρέλα που λέγεται ελλαδικό προδοτικό σύστημα. Ο Ερντογάν λοιπόν τώρα επιμένει και λέει ότι εάν δεν πάρουμε τα F-16 και αν δεν προσθέτει κι άλλο δηλαδή στο, στο τραπέζι, εάν δεν άρει το εμπάργκο του ο Καναδά για εξοπλισμού μη επανδρομένων, τα οποία μη επανδρομένα θα τα δούμε να επιχειρούν αντίον τη Ελλάδο κάποτε. Κρατήστε αυτό, δεν το κρατήστε αυτό, το βλέπετε να έρχεται δεν θα αφήσουμε του Ιδίου να μπει στο ΝΑΤΟ. Και εδώ οι χρήσιμε βλακόφατσε, οι καρπαζοί πράκτορε του Νουδού, οι λακέδε τη ΩΝΕΔ, ΦΟΝΕΔ, τα βουβαλόπεδα μια ζωή με τι κοιλούμπε και, τα, και, τα, και τα πουκάμισα που κυβερνούν, οι, τα, οι στόκοι, οι στόκοι, που επιπλέον οι φελοί, ξεπλέουν τον Ερντογάν για να μπορέσει να πάρει και τα F 16 και τις, τα εξαρτήματα που θέλει για τα ντρόουν για να προφανώς απειλεί την πατρίδα μας για να πληρώνουμε εμεί κάτι πεδαρέλια που έχουν βάλει εκεί εκπροσώπου τύπου, κάτι του κομματικού σωλήνα, κάτι έχει του μπόσει ο Σάπιο Γαλάζιο Σωλήνα, για να μπορούν αυτά τα μοιάσματα να κυβερνούν και να, αυτά, τα παράσιτα ουσιαστικά που δεν προσφέρουν τίποτα στην πατρίδα, που θα έπρεπε να στα ζήτητα, κάτω στα ζήτητα για εκεί είναι. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούνται από εμά 3 και 6 χιλιάρικα, 3 η βοηθή, 6.000 χιλιάδε και άλλοι Σάπιοι, για να μα καταστρέφουν. Και δεν έχουμε ξηκωθεί να του στείλουμε στα ζήτητα. Παράλληλα, ενδυναμωμένη η Τουρκία επίση, από τι διπλωματικέ παραχωρήσει και υποχωρήσει τη Ελλάδο. Επιμένω, αλλά εντάξει, επειδή κάποιοι έχουμε καινούριο κόσμο στο κανάλι, δείτε το βιβλίο το οποίο μιλάει για όλε αυτέ τι παραχωρήσει. Είναι αυτό εδώ, τον τόμενο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο Φίλο και φίλοι Εδώ θα δείτε όλε τι παραχωρήσει, τι οποίε ουσιαστικά πρέπει να εντάξουμε και αυτέ, να τι βάλουμε στην μεγάλη αυτή αλυσίδα παραχωρήσεων. Και εδώ υπάρχουν πολλά μαθήματα, γιατί τα περισσότερα από αυτά που κάνει ο ήθελε να τα κάνει ο πατέρα του, τα έκανε κάποια και άλλα τα κάνανε η προκατοχή του. Εδώ λοιπόν οι Τούρκοι ενδυναμωμένοι από τι παραχωρήσει θέλουν λέει, να κάνουν διεθνή συνέδριο μεταξύ Φατάχ και Χαμάς. Προσέξτε, προσπάθησαν να γίνουν μέρο τη της, της κρίση στη Γάζα και του Ισραήλ και να πούνε ουσιαστικά ότι είμαστε και εμεί εδώ. Θέλουμε να βοηθήσουμε, θέλουμε να συνομιλήσουμε με τη Χαμά για, να... για να. απελευθερώσουμε ο Μύρους. επειδή ωστόσο η Χαμάς δεν τζίμπησε και επειδή είδε ότι η Τουρκία δεν, έχει την, δεν είναι ικανή, διότι πραγματικά γίνεται ικανή όσο την αφήνουμε να είναι ικανή. Δεν έχουν ικανότητε διπλωματικέ κτλ. Οι Τούρκοι είναι αυτό το ανατολίτικο το παζάρι που το ξέρουν καλά οι Άραβε, το ψευτοανατολίτικο παζάρι. Αυτά ξέρετε, του, τα, τα παροχημένα, τα πόσο θέλει, τόσο. Αυτό είναι η Τουρκία, ένα σκοταδιστικό κράτο. Επειδή λοιπόν η Χαμά δεν τζίμπησε, του πέταξαν έξω από, την, από το θέμα των ομήρων, και η Χαμά συνομιλούσε αποκλειστικά με το Κατάρ και την Αίγυπτο για την ανταλλαγή των ομήρων. Άρα η Τουρκία έχασε το, ε, τη δυνατότητα να είναι παίκτη στο θέμα των ομήρων. Ε, τι έκανε λοιπόν η Τουρκία, αντιπρότεινε σε δεύτερο, ε, βρήκε μια δεύτερη ιδέα για να συμμετάσχει στη, στον πόλεμο. Παντού θέλει να βρίσκεται προφανώ ο Ερντογάν. Ε, Πώ να συμμετάσχει αυτή τη φορά, είπανε οι Τούρκοι να κάνουμε μια διεθνή αποστολή, ειρηνευτική υποτίθεται, για να στείλουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα, στι παλιέ Οθωμανικέ του περιοχέ που θέλουν να έχουν στρατιωτικό αποτύπωμα, για να μπορούν να μείνουν μόνιμα εκεί. Ειρηνευτική αποστολή δηλαδή, αλλά κατακτητική δύναμη. Και προφανώ επωφθαλμία όλη την περιοχή και την Ελλάδα την ίδια ώρα που δεν τον οι ξεπλίστρε. Τρίτη λύση, μια και ούτε αυτό έχει ακόμα ευωδώσει, τρίτη ε, προσπάθεια των Τούρκων να γίνουν σχετικοί με τι εξελίξει στην περιοχή, είπανε θα κάνουμε ένα συνέδριο, ετοιμάζουμε ένα συνέδριο μεταξύ Φατάχ και Χαμά, πιθανότητα στην Κωνσταντινούπολη. Το δουλεύουν αυτό, προσπαθούν να το πετύχουν. Και μάλιστα υπήρχε μια δήλωση του ε, Μουσά Αμπού Μαρζούκ, ένα ανώτερο έναν, στέλεχο τη Χαμά, ο οποίο ε, μίλησε σε συνέντευξή του στην Ντόχα, στο Κατάρ και είπε ότι προσπαθούμε, θα ήμασταν ανοιχτοί, να ε, ενσωματωθούμε, να επανανσωματωθούμε μάλλον στον, ε, στην Παλαιστινιακή Απελευθερωτική Οργάνωση, το PLO, το οποίο είναι ουσιαστικά η ομπρέλα των Παλαιστινίων, ο οργανισμός ομπρέλα, το οποίο μέσα είναι όλα τα και η Φατάχ, όλα υποτίθεται τα κόμματα και οι πολιτικέ οργανώσει κτλ. πλην τη Παλαιστινιακή Τζιχάτ και τη Χαμά. Χαμά λοιπόν λέει ότι είμαστε ανοιχτοί στο να επανέλθουμε και εδώ οι Τούρκοι βλέπουν μια ευκαιρία και θέλουν να διοργανώσουν μια τέτοια συνάντηση. Άλλωστε είχε κάνει μια συνάντηση μεταξύ του Μαχμούντα Αμπά και του Χανιγέ, δηλαδή του επικεφαλή τη Φατάχ και του επικεφαλή τη Χαμά, ο Ερντογάν, του είχε κάνει μια διπλωματική συνάντηση. Θέλουν τώρα λοιπόν να κάνουν αυτό, μια και βλέπουν ότι δεν μπορούν. Φαίνεται ότι είναι μεροληπτούν υπέρ τη Χαμά. Τώρα σου λέει δεν μπορούμε να παίξουμε το Ισραήλ, άρα αναγκαστικά θα παίξουμε σε αυτό το επίπεδο. Μεταξύ δηλαδή των Παλαιστινίων να του φέρουμε κοντά και να γίνουν παίκτε έτσι. Προσπαθούν να βρουν τρόπου να γίνουν παίκτε. Εμεί εδώ, αφήστε το. Αυτά για το θέμα, το θέμα, αυτό. Να πω δύο λόγια για του Χούθη για να πάω και στο, στη Γάζα. Λοιπόν, οι Χούθη πράγματι έχουν καταφέρει, είπαμε χθε κάποια πράγματα, θα, θα συμπληρώσω κάτι σημερινό. Έχει πληρώσει μεγάλο τίμημα το Ισραήλ εδώ από, την, από τι αυτές αυτέ των Αντσαρουλά, το όνομα των Χούθη. Το 85% του, της δραστηριότητας στο λιμάνι της Ειλάτ, το οποίο είναι το λιμάνι στο κόλπο τη Άκαμπα, από τον οποίο οι Ισραηλοί κατευθείαν μπορούν να βγαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, έχει πέσει σε 85% η δραστηριότητα στο λιμάνι τη πόλη Ειλάτ. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστια ζημιά που έχει υποστεί το Ισραήλ όσον αφορά τη δραστηριότητά του στην Ερυθρά Θάλασσα. Και μάλιστα, ε, σύμφωνα με τι προβλέψει και κοιτάξτε και τι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία όπω έχουμε πει, τα διαβάζουμε όπου μπορούμε, συχνά πυκνά, γιατί εκεί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολιτική ανάλυση για να μπορέσουν να κάνουν διαχείριση κινδύνου, διαχείριση ρίσκου και τα λοιπά χρηματοοικονομικών εργαλείων, πετρελαίου. Άρα, και επειδή είναι ισχυρέ οργανώσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δηλαδή οι Moody's, οι SP και οι τράπεζε Goldman Sachs, έχουν ανθρώπου που έχουν όχι απλά δυνατότητα ανάλυση αλλά και προβλέψεων, που τα κάνουμε και εδώ στο κανάλι, αλλά έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν απευθεία και με αξιωματούχου κρατών, να έχουν δηλαδή εσωτερική πληροφόρηση. Το οποίο βέβαια είναι παράνομο, αλλά σε έναν βαθμό αυτέ οι οργανώσει είναι παράνομε. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι παράνομα. Και σαν σύλληψη και σαν πράξη. Σύμφωνα λοιπόν και με αυτέ τι εκτιμήσει, δεν πρόκειται αυτή η ομάδα που φτιάχνουν οι Αμερικανοί και που δυστυχώ βρήκαν το δότητα χρήσιμα. Μαζεύω τις λέξεις μου προσπάθω. Δεν θέλω να ξεφεύγω στο λεξιλογιό μου. βρήκαν λοιπόν τους χρήσιμους ανθρώπους τους εδώ για να στείλουμε και μια ελληνική φρεγάτα. Ξαλέω ελπίζω να γυρίσει. Μπορεί να τη δούμε να παρκάρει σε κανένα λιμάνι στην Τόχα. βλέπουμε λοιπόν ότι οι Αμερικανοί μαζί με τις, ομάδες, αυτές, τις χώρες αυτές που φτιάξαν την ομάδα αυτή για να αντιμετωπίσουν τους Χούθη είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσουν τις επιθέσεις. Ο μόνο τρόπο να σταματήσουμε τι επιθέσει είναι να κάνουμε μια επιχείρηση εναντίον των Χούθι, το οποίο το θεωρώ αδύνατο τώρα. Δηλαδή, μια εισβολή σε, δεδο, δεδομένη τη κατάσταση που προσπαθεί η Αθή ανθρωπότητα υποτίθεται να μην υπάρξει κλιμάκο στην περιοχή. Να μην μπουν κι άλλε χώρε στη διαμάχη, αραβικέ, περσικέ κτλ. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, το να γίνει μια εισβολή με στην Ιεμένη το θεωρώ αδιανόητο. Θέλουμε την αποκλιμάκωση, υποτίθεται. Όχι, υποτίθεται. Όλε οι πλευρέ το θέλουν, το έχουν δείξει άλλωστε. Οι Αμερικανοί έχουν υπομείνει πολλά πλήγματα από σοιητικέ ομάδε το, του Ιράκ, τη Συρία κτλ. για να μην κλιμακώσουν. Άρα δεν θα εισβάλλουν στην Ιεμένη. Αν δεν εισβάλλουν στην Ιεμένη, οι ε, Ανσαρουλά, αν οι Χούθοι δηλαδή θα συνεχίζουν να βαρδίζουν, να πυροβολούν πλοία. Δεν πάει να κάνει κάτι. Σε μια απόσταση λιγότερα από 30 χιλιόμετρα, που είναι εκεί ο κόλπο του Μάντεμ, δεν μπορεί να, να του σταματήσει. Αυτό νομίζω είναι σαφέ εδώ. Ε, και όχι μόνο, νομίζω ότι δεν θα σταματήσουν οι χούθη σίγουρα μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος των Ιζελνών στη Γάζα, αλλά μπορεί και αργότερα να, το κρατήσουν αυτό το, το, παιχνίδι, διότι ξέρετε, όπως σας είπα και χθε, μπορούν και αποκτούν εσωτερική νομιμοποίηση στη χώρα και στρατολογούν και πολύ κόσμο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχει επηρεαστεί τόσο πολύ το, το διεθνές εμπόριο έχει επηρεαστεί σε έναν βαθμό, δεν έχει επηρεαστεί τιμή του πετρελαίου πολύ, λόγω του ότι δεν στοχοποιούν όπως σας είπα χθε οι Χούθη ούτε πλοία κινέζικα, ούτε όμως προφανώς ιρανικά, ούτε ρώσικα, ούτε ε, αραβικά, δηλαδή των Εμμυράτων, της Αραβικής Αραβίας κτλ. Δεν στοχοποιούν αυτοί, το μεγάλο όγκο ουσιαστικά των πλοίων που μεταφέρουν τα, το, το πετρέλαιο, ούτε το πλοία του Κατάρ προφανώς. Και εδώ, ως επιτοπλίστων, έχουμε πλοία, αλλά δηλαδή ποιο διέρχεται τη ε, Ερθραστάρας, να, το, να το καταλάβουμε λίγο είναι κατά βάση ρωσικά πλοία. Ρωσικά πλοία τα οποία φέρνουν το φυσικό, το, το αργό, συγνώμη, το αργό πετρέλαιο των Ρώσων από την ε, Ερυθρά Θάλασσα, μάλλον από τον Εύξηνο Πόντο και την Ερυθρά Θάλασσα και τη, το μεταφέρουν προς την Ανατολή, δηλαδή πηγαίνουν στην Ινδία και στην Κίνα. Ουσιαστικά τι έγινε εδώ, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι μετά τι τις ανεγκέφαλες των Ναζί της, των Βρυξελών και τη Αθήνα και του Παρισιού, οι Ναζί που κυβερνούν αυτή την Ήπειρο. Δυστυχώ που κέρδισαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο, γιατί είναι στι εξουσίε Ναζόφατσα Νομισωτάκη, Ναζόφατσα ήταν ο Τσίπρα, Ναζόφατσα είναι και οι Φοντερνάτσι. Αυτοί λοιπόν με τι κυρώσει που βάλανε, ουσιαστικά τι κάνανε. Η, τα φορτία άσκησαν κυρώσει κατά του πετρελαίου του Ρωσικού. Οι Ρώσοι λοιπόν από εκεί που φέραν το πετρέλαιο στην Ευρώπη πλέον το πάνε στην Ανατολή και από την Ανατολή το πετρέλαιο έρχεται εδώ. Δηλαδή πληρώνουμε και ακριβότερο εμεί πετρέλαιο και η Ανατολή πληρώνει ακριβότερο πετρέλαιο. Αυτό κερδίσαμε. Για να ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή όλο το πετρέλαιο των Σαουδαράβων, του Κατάρ, της, των Εμμυράτων που πήγαινε για παράδειγμα στην Κίνα έρχεται στην, μέσω τη Ερυθρά Θάλασσα στην Ευρώπη και δεν το ακουμπάνε η Χούθη. Και όλο το πετρέλαιο των Ρώσων το οποίο έρχονταν στην Ευρώπη πλέον πάει στην, ε, στις, ε, στην Ανατολή, περνάει μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν το ακουμπάνε πάλι οι Χούθη. Ξαλέω, έχουν μεγαλώσει τα ναύλα, οι αποστάσει κτλ. Πάλι παίρνουμε από ξένου προφανώ πετρέλαιο, απλά το δεκαπλάσια το, 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 τιμή του. Για να χαίρεται και να κάθετε στα βγατισμένα λεφτά τη από την βιομηχανία όπλων και πάνω στα αίματα ο Μιτσοτάκουλα, ο Τσίπρουλα, η Φοντερνάτσι, ο Μπορέλα. Αυτοί οι, οι κάπελε του, ε, του, του αίματο. Δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, προλαβαίνω να πω και το θέμα, το τελευταίο μου θέμα. Ε, Καταρχά επειδή βλέπω όλα τα σχόλια, το ξέρετε νομίζω και απαντάω σε όσα περισσότερα μπορώ και ε, ε, ειδικά σε απευθείας ερωτήσεις απαντάω. Με μεγάλη μου χαρά ότι δεν είναι σαφές, ότι ε, δεν ε, καλύπτω πλήρω ή μένουν κάποια πράγματα απάντητα, να πάντα, να τα, συζητήσουμε κάτω στα σχόλια. Ε, θέλω λίγο να μιλήσω και για το σκοπό του Ισραήλ στη Γάζα, διότι έχουμε κάποιε εξελίξει στα εσωτερικά τη χώρα που μα δείχνουν το που πάει το θέμα. Ε, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, το οποίο πρέπει να το, ξανα, να το ξαναθέσουμε, και είναι το θέμα της δημογραφίας, το δημογραφικό, το οποίο ξέρετε ότι είναι ένα, μια ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα, το θέμα του δημογραφικού μας. Βλέπουν λοιπόν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι πάνω κάτω είναι όσοι είναι οι Παλαιστίνοι στη χώρα, ότι θα τους ξεπεράσουν οι Παλαιστίνοι και είναι τεράστια απειλή για αυτό το δημογραφικό. Και το συνειδητοποιούν και για λόγου θρησκεία. Δεν θέλουν να πάρουν την εξουσία στη χώρα του μια άλλη θρησκεία, η οποία είναι, έχει και σχέσει και με το πολιτικό Ισλάμ, με τη Σαρία ή με με, με νόμους και το καθεξής το Ισλάμ δυστυχώς δεν είναι απλά μια θρησκεία έχει και πολιτικές απολήξεις οι Ισραηλοί λοιπόν δεν θέλουν να δουν μια ε, υπερίσχυση των Παλαιστίνων και αυτό, θα γίνει, είναι νομοτελειακά βέβαιο διότι αν σήμερα είναι πόσα 3,5 εκατομμύρια 3,3 εκατομμύρια η MEN και η D, οι δε επειδή η Παλαιστίνη ως επιτοπλίστων είναι νεότερης ηλικία και γερνάει το, ε, γερνάνε οι Ισραηλινοί μεγαλύτερη ηλικία. Προφανώ λοιπόν θα αρχίσει να ανοίγει αυτή η ψαλίδα και οι μικρότεροι, νεότεροι Παλαιστίνοι θα μένουν παραπάνω στη ζωή, θα κάνουν οικογένειε κτλ. Και, τα λοιπά και άρα θα ξεπεράσουν του Ισραηλινού στην ίδια του τη χώρα όπω το βλέπουν οι Ισραηλινοί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ισραηλινών, το δημογραφικό. Να μην χάσουν την πατρίδα του επειδή κάποιοι κάνουν συμφωνίε για μεταναστευτικό του γεγοντή και μπαίνει το πολιτικό Ισλάμ. Δημιουργεί ομάδα πίεση που οδηγεί σε κοινωνική βία, ανισότητε, συγκρούσει, προβλήματα, αστάθεια, αποσταθεροποίηση και αποσταθεροποίηση τη δημιουργεί ευκαιρίες για ξένες χώρες να, να, να εισβάλλουν. Τώρα μιλούσα για το Ισραήλ για την Ελλάδα. Δεν ξέρω. Εσείς πείτε μου. Λοιπόν, ε, άρα το δημογραφικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ οι Ισραηλοί ξεκάθαρα έχουν στο σκοπό τους να εντάξουν και τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, την Ιουδαία και τη Σουμέρια, όπως λένε οι Ισραηλοί, τις, περιοχές αυτές, Τη Δυτική Όχθη πλήρω στο κράτο του Ισραήλ. Αυτό είναι ο ξεκάθαρο σκοπό του. Ουσιαστικά όλη η περιοχή αυτή από τον Ιορδάνη μέχρι την, μέχρι την Μεσόγειο θέλουν να γίνει Ισραήλ. Για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ε, ναι, πρέπει να ε, εκδιώξουν τον Παλαιστινιακό λαό από την περιοχή. Με κάθε τρόπο. Ιδάλλως θα χάσουν το κράτος τους. Δηλαδή, εδώ τώρα εντάξει, δεν μιλάμε για το θέμα το μεταναστευτικό, το τι γίνεται όταν δέχεσαι ουσιαστικά ανθρώπου οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν αποσταθεροποίηση και αστάθεια. Εντάξει, περιπτώσει. Εδώ οι Ισραηλοί συνειδητοποιούν ότι αν δεν θέλουν να χάσουν το κράτο λόγω του δημογραφικού, πρέπει να προχωρήσουν σε εθνοκάθαρση. Γι' αυτό και βλέπω μια εθνοκάθαρση στην, στην Γάζα. Και υπάρχει και ένα θέμα εδώ σχετικά με τη λεγόμενη. Α, με, με, όχι μόνο με την πολυπολιτισμικότητα που είναι η λέξη τη Ακελεροπούλου και του Μητσοτάκη, που και μόνο αυτό είναι δικέ του ε, έννοιε λέει πολλά, ε, σχετικά με την ποικιλομορφία και την, τις πολλές φυλές, τις πολλές θρησκείες, υπάρχει ένα θέμα εδώ, το οποίο ένα μεγάλο ζήτημα στην Ισραηλινή κοινωνία, το οποίο το το μελετήσει, αντλεί μαθήματα, χρήσιμα μαθήματα, διότι και το Ισραήλ και η Ελλάδα βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο της, της ε, Δεν είμαστε δυστυχώ. Στην Αμερική, όπου γυτνια, οι Αμερικανοί γυτνιάζουν με τον Καναδά και με το Μεξικό, το Καθολικό Μεξικό. Δεν είμαστε το Βέλγιο, δεν είμαστε η ε, Ολλανδία. Προφανώ. Είμαστε χώρε, το Ισραήλ και η Ελλάδα, οι οποίε βρίσκονται ε, ε, υπό μια Ισλαμική απειλή και αυτό είναι πραγματικότητα. Όχι λόγω του ότι ο Ισλάμ θέλει να μα καταστρέψει, όχι, αλλά εργαλειοποιημένο Ισλάμ, δηλαδή η μουσουλμανική αδελφότητα, όπω είναι για παράδειγμα η Τουρκία, η μουσουλμανική αδελφότητα θέλει να μα εξαφανίσει, να μα καταπιεί. Δηλαδή η Τουρκία με ένα Ισλαμικό κόμμα, αλλά δεν έχει τόσο σημασία. το Ισλαμικό μόρφωμα τη Τουρκία, το πολιτικό Ισλάμ τη Τουρκία, θέλει να μα εξαφανίσει από το χάρτη. Ομοίω, για άλλου λόγου, δεν συγχαίω και δεν εξισώνω τον Ελληνισμό με το Ισραήλ, καμία σχέση. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο την αντίδραση των δύο χωρών στο κοινό πρόβλημα, δηλαδή στην κοινή απειλή του πολιτικοποιημένου Ισλάμ. Αντίστοιχα, λοιπόν, το Ισραήλ απειλείται από τη μουσουλμανική αδελφότητα, που είναι ένα ιδεολογικό κίνημα με πολιτικέ απολύξει, όπω είναι και η Χαμά. Εδώ λοιπόν, ή για παράδειγμα, το πολιτικό μόρφωμα του Ιράν, το οποίο είναι μια θεοκρατία. Πάλι δηλαδή, το Ιράν λέει θάνατο το Ισραήλ, να καταστραφεί το Ισραήλ. Και είναι ένα κράτο, το οποίο έχει πάνω απ' όλα την θρησκεία του και λέει να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Άρα λοιπόν, είμαστε σε ένα σημείο που πραγματικά δεν, δεν χωράει η, ποικιλομορφία, η κοινωνική ποικιλομορφία τη Δύσεω, δεν μπορεί να σταθεί σε κοινωνίε που βάλλονται ξεκάθαρα από ένα πολιτικοποιημένο επιθετικό Ισλάμ. Δεν έχω τίποτα με το Ισλάμ. Σε μεγάλο βαθμό το, το Ισλάμ δεν το σπούδασα για την, στο μεταπτυχιακό μου για να καταλάβω τη Μέση Ανατολή. Ήταν μάθημα για να καταλάβουμε τη Μέση Ανατολή. Το ίδιο το Ισλάμ έχει πολλέ και δημοκρατικέ ιδέε. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξει ε, κάποιε ερμηνείε του Κορανίου βάσει του ουλέμα που ακολουθεί, δηλαδή του θεολόγου που ακολουθεί, επειδή κάποια πράγματα δεν προβλέπονταν προφανώ εδώ και αιώνε. Για την κλωνοποίηση, για σύγχρονα προβλήματα κτλ. Δεν προβλέπονταν. Άρα η ερμηνεία τη ισλαμική είναι σημερινή. Διαλέγει εσύ ποιον θεολόγο θα ακολουθήσει, κτλ. Και πράγματι υπάρχουν ε, θεολόγοι που είναι προοδευτικοί άνθρωποι και το καθεξή. Έχει και δημοκρατικά στοιχεία. Το λέω και το εννοώ. Ε, εν περιπτώσει, δεν θέλω να μπούμε τώρα σε θεολογικέ κουβέντε. Αλλά επιμένω ότι επειδή δυστυχώ υπάρχει ένα υπεριαλιστικό και βάρβαρο σε ένα βαθμό Ισλάμ, όπω είναι το τουρκικό για παράδειγμα, το οποίο βάλει και στοχοποιεί τον Ελληνισμό, το να κάνει τέτοιε συμφωνίε όπω κάνει η Νέα Δημοκρατία με τη στήριξη όλων των μειοδοτών στο Κοινοβούλιο, δρούν αποσταθεροποιητικά για τη χώρα, αποδυναμώνουν τη χώρα, αποδυναμώνουν τον κοινωνικό ιστό που κρατάει συμπαγέ το κράτο για να αμυνθεί αυτών των επιθέσεων. Η Τουρκία έχει πει ότι θέλει ουσιαστικά μέσω των τζαμιών που φτιάξαν εδώ οι Νουδούλοι, οι Μπακογιανέοι και οι Μητσοτακοί, αυτοί και αν είναι ε, ξεπλίστρε του, ε, του, επιθετικού Ισλάμ, είναι νίτζα και αυτοί με, με χιτζάμ, χιτζάμπ. Τέτοιοι είναι στη, στην ψυχή. Ε, πιτώσει, με αυτόν τον τρόπο οι Τούρκοι έχουν πει ότι θέλουν να, δρα, να δρούν αποσταθεροποιητικά και να καταλάβουν τον Ελληνισμό δίχω να πέσει ούτε μια πιστολιά. Χρήσιμοι παίκτε για αυτόν τον λόγο οι Νουδούλοι. Κάναν τα τζαμιά και το καθεξής στο βοτανικό Άρα πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Και πω όπω το Ισραήλ έχει, τεθεί, έχει μπει στο στόχαστρο από ένα επιθετικό γι' αυτό Ισλάμ, έτσι έχουμε μπει και εμεί. Και δυστυχώ το ξαναλέω, δεν μπορούμε να συνεπάρξουμε ειρηνικά με, με μια χώρα που εργαλειοποιεί τη θρησκεία με ένα επιθετικό τρόπο και εμεί να αποδεχθούμε τη θρησκεία, ενώ είναι ο δούριο ύπο για την πατρίδα μα. Είναι δούριο ύπο το πολιτικό μα σύστημα που κάνει αυτέ τι συμφωνίε με το μεταναστευτικό κτλ. Αυτό είναι ο δούριο ύπο. Ο Νόνο Ήτο, φίλε και φίλοι. Ποιοι τα παίρνουν από του Τούρκου, ποιοι είναι ε, υπουργό Χανούμ, πρωθυπουργό Χανούμ. Για να το τελειώσω για το θέμα του Ισραήλ, φαίνεται ότι ο Ντανιάχου, βλέποντα τα εσωτερικά του, ουσιαστικά προσπαθεί να μείνει στην εξουσία, όσο και να σα ακούγεται, θέλει να βρει υποστήριξη από, τους, από την εθνικιστική βάση και από ανθρώπου πιο μετριοπαθεί, οι οποίοι δεν θα δεχόντουσαν ποτέ μια ανεξάρτητη Παλαιστινιακή χώρα να δημιουργηθεί. Εμ, ναι, το θέμα είναι εδώ τι θα γίνει μετά την επόμενη μέρα στη Γάζα. Οι Αμερικανοί λένε θέλουν μια λύση δύο κρατών και η Παλαιστινιακή Αρχή του Αμπά να κυβερνήσει. Ωστόσο, όπω λένε οι δημοσκοπήσει, μόνο το 7% των Ισραηλινών θέλουν την Παλαιστινιακή Αρχή να έχει το έλεγχο τη Γάζα μετά τον πόλεμο. Άρα δεν το θέλουν οι Ισραηλινοί. Γι' αυτό λοιπόν και ο Ντανιάχου είπε δεν θα είναι αυτό το, το, η επόμενη μέρα και διαφώνησε de facto, ρητά μάλλον. Με τον Biden, ο οποίο Biden είπε ότι καλό θα είναι η επόμενη μέρα να συμπεριλαμβάνει την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα. Του λένε: Ναι, Ντανιάχου, πνίξου. Δεν θα είναι αυτό, διότι αυτό θέλει ο, ο κόσμο μα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό θέλουν οι πολίτε. Διότι υπάρχουν δημοσκοπήσει τώρα που διαφωνούν με την προδοτόφα τη που κυβερνούν και λένε τα στα κανάλια διάφορα αναλυτέ και δημοσιογράφοι: Δεν είναι αυτό λέει η δημοκρατία. Δεν θα παίρνουμε τι δημοσκοπήσει και θα κυβερνούν τι δημοσκοπήσει. Θα επιβάλλουν οι εκλεγμένοι το τι θα γίνεται στη χώρα. Έχω, έχω πάρα πολλά να πω για το εκλεγμένο, δημοσιοποίηση, δημοκρατία. Είναι άλλα θέματα του καναλιού. Μπείτε, ψάξτε στο κανάλι να δείτε δημοκρατία και κοινοβουλευτισμό. Αλλά δεν είναι έτσι όπω βλέπετε παντού. Αυτή η ασυδοσία δεν υπάρχει παντού. Μέχρι τον Ντανιάχου, προφανώ για να επιβιώσει βέβαια, λέει ότι εδώ είναι μια πολιτική ευκαιρία για μένα για να σωθώ από τον πολιτικό τάφο να μιλήσω για την επόμενη μέρα στη Γάζα μετά τον πόλεμο. Και να συνταχθώ, να πολεμήσω και του Αμερικανού, αν χρειαστεί, για να προασπίσω τον εαυτό μου πρώτα, αλλά και το. Ε, το 93% που θέλουνε, δεν θέλουνε τους Παλαιστίνους στην περιοχή. Επίσης, και κάποιοι βουλευτές του, στο κόμμα του Νετανιάχου, το Λικούντα αυτό κόμμα, επίσης και αυτοί συμφωνούν και διαφωνούν με τον να Έχουν πει δημόσια ότι ναι, δεν θέλουνε να υπάρξει μία παλαιστινιακή αρχή στην Γάζα, διότι, λέμε, γίνει αυτό, θα φανεί σαν κατόρθωμα της χαμάς και σε μια ανταμοιβή τη επίθεση τη 7η Οκτωβρίου. Αν δηλαδή δοθεί ε, στην Παλαιστίνη, στι Παλαιστινιακά χέρια Γάζα την επόμενη μέρα αυτού του πολέμου, μάλιστα. Ε, μ, ναι. Παρ' όλα αυτά παραμένει δύσκολο το μέλλον του Νετανιάχου, να σα πω. Σύμφωνα με τι δημοσκοπήσει, είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά του. Αν είχαμε εκλογέ σήμερα λοιπόν στην, στο Ισραήλ. Το κόμμα του Τολικούτ θα έπαιρνε 18 έδρε από τι 32 που έχει σήμερα στη, στη Βουλή, την Κνεσέτ, που έχει 120 σύνολο Ισραηλινή Βουλή, και ο αρχιαντίπαλο το του Μπένι Γκάτ, ο οποίο είναι επικεφαλή του κόμματο Εθνική Ενότητα, θα έπαιρνε 37 έδρε από τι 12 που έχει σήμερα. Άρα θα είχαν προφανώ τι εκλογέ. Ε, δεν ξέρουμε λοιπόν τώρα πότε θα γίνει η επόμενη εκλογική διαδικασία. Αυτό είναι ένα θέμα. Ε, πολύ πιθανό να γίνει του χρόνου. Ε, ο Νετανιάχου προετοιμάζεται γι' αυτό. Για να πέσει η κυβέρνηση και να γίνουν νωρίτερα εκλογέ, πρέπει να φύγουν από την από το κόμμα, από την κυβερνητική ουσιαστικά, από τον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου, πέντε βουλευτέ για να γίνει εκλογή. Αλλά όπω καταλαβαίνετε, αυτοί οι πέντε βουλευτέ που είναι όλοι φασταριά ε, τη εθνοκάθαρση και τη γενοκτονία των Παλαιστίνων δεν πρόκειται να φύγουν, διότι όπω καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να επανεκλεγούν κιόλα. Θυμάστε του Σιριζέου στα Θρασίμια που δεν φεύγανε ή του Ανέλ που δεν φεύγανε όταν επέγραφαν μνημόνια ή προδοσίες με πρέσπες γιατί σου λέει πότε θα ξαναεπανεκλεγούμε τα τίποτα, οι ρακοσυλέκτες σαν την πάγκη που τους πήραν και τους κάναν που στηρίζανε τα πάντα, ξεπλίστρες τα πάντα γιατί σου λέει πού θα... θα, θα χάσω τα ξυλιάρικα ας μην να στηρίξω τον προδόταρο τον Τζίπρα και τον Κοντζιά τον Καμένο που κατέστρεψε τη Μακεδονία γιατί όχι ε, όπως καταλαβαίνετε λοιπόν δεν πρόκειται να φύγουν αυτοί άρα ε, εδώ ε, το, ε, η, η, κατάσταση έχει όπως την εξήγησα Υπάρχει ένα φω εδώ, μια χαράμαδα φωτό η πιθανότητα να υπάρξει μια νέα συμφωνία ανταλλαγή ομήρων. Γιατί, διότι οι Ισραηλινοί θέλουν να δουν. Ε, μάλλον το στράτευμα του Ισραηλινού και ο Ντανιάχου θέλουν να επιδείξουν μια νίκη. Δεν έχουν επιδείξει τίποτα μέχρι στιγμή από νίκη. Σκότουσαν έναν ε, χρηματοδότη, όχι χρηματοδότη, που μάζευε χρήματα για τη Χαμά. Ένα μέλο τη Χαμά, ο οποίο συγκέντρωνε χρήματα. Δηλαδή ένα δημοσιοσχεσίστα. Αυτό ήταν το μεγάλο του νίκη μέχρι στιγμή. Δεν έχουν σκοτώσει καμία. Κανένα στρατιωτικό ηγέτη, επομένω θέλουν μια νίκη, είτε από την που δεν έχουν καταφέρει να εξωτερώσουν κάποιο στόχο, υψηλό βαθμό, τότε η επόμενη νίκη θα μπορούσε να είναι η συμφωνία για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, η Χαμά λέει θα πάμε σε επόμενη συμφωνία αιχμαλώτων μόνο αν υπάρξει πάση πυρό. Και αυτό θα είναι ευχή έργο, φίλε και φίλοι. Είπαμε έχουμε ξεπεράσει του 20.000 νεκρού από την Παλαιστινιακή πλευρά. Νομίζω ότι κάπου εδώ είναι αρκετά. Όχι να στέλνουμε νέα όπλα και φρεγάτε και να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Χρειάζονται φωνέ για την ειρήνη. Δυστυχώ η Ελλάδα είναι πολεμοκάπηλη με αυτά τα θρασίμια και τα ανδρίκελα τη Δύση που μα κυβερνούν. Πολεμάμε να αγωνιστούμε και αγωνιζόμαστε για να απελευθερωθούμε. Αν σα αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει. Κάντε γράφει στο κανάλι οπωσδήποτε και κοινοποιήστε, κοινοποιήστε, κοινοποιήστε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. για να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται και πίσω από τι δηλώσει, πίσω από τι ε, ε, κορώνε του Ερντογάν για το Ισραήλ, το οποίο είναι φασίστε, γενοκτώνει ναζί, και οι Ισραηλοί οι οποίοι λένε θα διαλύσουμε τι σχέσει μα με την Τουρκία, μα επιτίθενται πώ τολμάνε και μιλούν αυτοί, ενώ κάνουν τέτοια στου Κούρδου. Καλέ οι ρητορικέ κορώνε. Στην πραγματικότητα όμω, πρέπει να το έχετε κατά νου, η σχέση του, τη Τουρκία με το Ισραήλ ουδέποτε ουσιαστικά επλήγησαν. Ακόμα και μετά το πλοίο, το Μαβί Μαρμαρά, θυμάστε το επεισόδιο που ποτέ ήταν ακτιβιστέ, ενώ ήταν οι μπράβοι τη Τουρκία που του έστειλε στη Γάζα και μπήκανε πάνω στο Ισραηλινοί κομμάτι και του σταμάτησαν με θύματα. Ακόμα και τότε που υπήρξε πάυση των διπλωματικών σχέσεων κτλ., συνέχισε κανονικότατα το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών. Οι δεσμοί σε επίπεδο εταιριών, επιχειρηματιών, ιδιωτικού τομέα μεταξύ Τουρκία και Ισραήλ είναι ανεγκυχτέ όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα αυξάνονται. Μην κορδεύομαστε επομένω, να ξέρουμε ότι το Ισραήλ έχει άρρηκτη ζωή με την Τουρκία. Και πρέπει να του διεμβολήσουμε αν θέλουμε να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τα εθνικά μα συμφέροντα. Και όχι να είμαστε οι χρήσιμε ορτινάτσε του ενό και του άλλου. Ακούστε εδώ. Ένα δισεκατομμύριο δολάρια είναι το εμπόριο μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στον τομέα του ατσαλιού και του σιδήρου. 560 εκατομμύρια είναι στον τομέα των ε, οχημάτων και 360 εκατομμύρια στον τομέα των μηχανημάτων. Ξεκάθαρα λοιπόν έχουν ισχυρέ σχέσει στον ιδιωτικό τομέα. Όπως σας είπα, έχουν επιβιώσει πάρα πολλές κρίσεις οι οικονομικοί δεσμοί της Τουρκία Τουρκίας με το Ισραήλ. Δεν πρόκειται δηλαδή να εκλείψει αυτό. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει. Πρέπει να βρεθεί κάποιο προφανώ από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά με αυτά τα πολιτικά στήματα και με αυτέ τι μπουγελόφατσε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Πάμε για αλλαγή, πάμε για δημοκρατία. Αν σα άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τι ειδοποιήσει για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σα ευχαριστούμε θερμό για την υποστήριξη.